Καλησπέρα! Τετάρτη 2 Οκτωβρίου σήμερα το βραδινό vlog και σας έκανα τη χάρη. Μου ζητήσατε να βάλω αυτό το κολλιέ μόνο του και το βάζω μόνο του με μια μπλούζα χωρίς ζακετάκι που να το κρύβει. Αυτό το κολλιέ το πήρα από μια φίλη η οποία φτιάχνει κοσμήματα με κουμπιά. Κάτσε να τη βρω, την έχω εδώ στο... Είναι η Πινελόπη, η οποία είναι στην Αθήνα η Πινελόπη και ήταν στην Κύπρο ένα διάστημα πριν μερικά χρόνια. Και πήρα αρκετά κοσμήματα από την Πινελόπη γιατί είναι πολύ πρωτότυπα. Λοιπόν, έχουμε θυματάρα απόψε. Γιατί παθαίνω αιμονή με άτομα που με απορρίπτουν. Κυρία Θέκλα, συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Είστε μια φωνή αισιοδοξίας και παρηγοριάς για μένα. Με έχετε βοηθήσει πολύ. Χαίρομαι πολύ. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε με ποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com και να διαβάσετε το άρθρο που έγραψα σήμερα στην κατηγορία το μήνυμα της μέρας. Έτσι μόλις ανοίξετε την ιστοσελίδα φάτσα κάρτα που έχει τίτλο «Ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από σένα για όλους». Και στο επιμήθειο εκείνου του άρθρου γράφω... Έλεψα να το διαβάσω γιατί έχει και πλάκα. Στο επιμήθειο αυτού του άρθρου γράφω και... Πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω. Ένα λεπτό, πάμε στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com. Μόλις ανοίξετε φάτσα κάρτα, αυτή είναι η ιστοσελίδα από το κινητό, λέει το μήνυμα της μέρας, το πατάω. Η γη δεν γυρίζει γύρω από εσένα για όλους. Βαρέθηκα τους ανθρώπους με αίσθημα κυριότητας, sense of entitlement, που νιώθουν και νομίζουν πως είναι το κέντρο της γης για όλους. Πως η γη πλάστηκε για τα μάτια τους και πως όλοι έχουν υποχρέωση να τους υπηρετούν. Και συνεχίζω, γράφω εκεί πέρα το άρθρο στο διαβαστόρα και 500 λέξεις και γράφω στο επιμήθειο. Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, youtuber, συγγραφέας, δεν βλέπει κόσμο, δεν κάνει συνεδρίες ούτε μέσω Skype ούτε τηλεφώνου. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη διαβάζοντας τα βιβλία της, τα κείμενα της ή παρακολουθώντας τα βίντεό της στο YouTube. Άρα εσύ φίλη που στέλνεις αυτό το mail έχεις καταλάβει ότι ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανώ χρήσιμη είναι μέσα από τα βίντεο. Και σε ευχαριστώ για αυτό για την κατανόηση που δείχνεις και επίσης για το ότι περιμένεις 3 μήνες να γίνει το vlog. Το λέω ξανά, είναι πάρα πολλά τα mail που περιμένω για να γίνουν vlog. Είχαμε και τις καλοκαιρινές διακοπές τις οποίες εγώ δεν σταμάτησα καθόλου. Αντί να κάνω 2 vlogs τη μέρα έκανα ένα, αλλά πάλι έκανα. Οπότε όσοι επήγεστε, εννοείται ότι δεν θα παραμείνετε σε ένα mail το οποίο θα περιμένει 3 μήνες να γίνει vlog από μένα, θα πάτε να δείτε ένα ψυχολόγο από κοντά και έχουμε πει πολλές φορές ότι υπήρχουν και δωρεάν υπηρεσίες σε κρατικές δομές κλπ. Λοιπόν, πάω πίσω στο γράμμα της φίλης η οποία ρωτάει γιατί παθαίνω αιμονή με άτομα που με απορρίπτουν. Είμαι 27 χρονών και έχω κάνει μια μεγάλη σχέση στη ζωή μου, η οποία διήρκησε περίπου 2,5 χρόνια και μετά κάτι μικρές. Δεν στεριώνω σχέση από τότε, ενώ θέλω πολύ και γενικά θέλω να κάνω και οικογένεια κλπ. Να σου υπενθυμίσω, φιλενάδο, ότι είσαι μόνο 27. Είσαι μωρό ακόμη. Αρχίζω και νιώθω ότι περνάνε τα χρόνια και δεν εξελίσσουμε. Βρε, θα μας τρελάνεις εσύ. Στα 27 σου περνάνε τα χρόνια και δεν εξελίσσεσαι και πρέπει να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια. Εγώ πάντως θα ανησυχήσω πολύ αν έρθει η κόρη μου στα 27 της και μου πει θέλω να παντρευτώ και θέλω να κάνω οικογένεια. Γενικά πριν τα 30, είτε η κόρη μου είτε ο γιος μου. Πολύ θα ανησυχήσω. Είμαι τρομερά ανασφαλής. Δεν έχω καθόλου αυτοεκτίμηση και αποκτώ αιμονές με άτομα. Λοιπόν, πρωτού μιλήσουμε για τις αιμονές με άτομα τις οποίες εσύ ήδη αντιλαμβάνεσαι πως τις αποκτάς λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης, θέλω να σου πω ότι δεν είναι καλή ιδέα να μας πιάνουν, να μας ζώνουν τα φίδια και να νιώθουμε ότι επιγόμαστε για να πάμε στη φάση του κάνω σχέση σοβαρή και κάνω οικογένεια πριν τα 35. Άντε να μην σου πω και πριν τα 40. Το προσδόκιμο ζωής έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Η γενιά η δική σας θα ζείτε τουλάχιστον μέχρι τα 90 χρόνια, οπότε δεν σε πήρανε τα χρόνια. Δεν είσαι καν στο 1/3 της ζωής σου ακόμη. Γενικά δεν έχω δυναμικότητα, με εκμεταλλεύονται κάποιες φορές οι άλλοι. Ναι, άμα είμαστε σε ανάγκη, άμα νιώθουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε σώνει και καλά να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια σε αυτή την ηλικία που είμαι, ναι, θα είμαστε και ευάλωτοι στην εκμετάλλευση.
και δεν έχω κότσια να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Ενώ σκέφτομαι λογικά, μετά δρώ παρορμητικά. Ο άνθρωπος που σκέφτεται λογικά και μετά δρά παρορμητικά σημαίνει ότι έχει μέσα του unfinished business, ατέλειωτες δουλειές μέσα του. Σημαίνει ότι έχει αποθυμένα, σημαίνει ότι έχει εσωτερικούς δαίμονες τους οποίους δεν έχει δαμάσει. Μπορείς να ψάξεις στο vlog πώς μπορώ να δαμάσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες. Αν κάνεις search στο YouTube εσωτερικοί δαίμονες Θέκλα θα στο βγάλει. Δεν μου λείπει κάτι, έχω τη δουλειά μου. Βέβαια σου λείπει κάτι, σου λείπει το να παντρευτείς και κάνεις παιδιά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σου λείπει. Ενώ το γεγονός ότι νιώθεις ότι σου λείπει, σε βάζει σε πολύ μειονεκτική θέση. Είμαι εμφανίσιμη, έχω μια οικογένεια απόλυτα υποστηρικτική. Ίσως από τη μητέρα μου ένιωθω ότι πρέπει να είμαι τέλεια σε όλα. Α, αυτό δεν βοηθάει καθόλου η τελειομανία. Καλή μαθήτρια, όμορφη, αλλά για μένα είναι πρότυπό μου. Μπορεί να είναι πρότυπο σου η μάνα σου, αλλά η τελειομανία δεν μας βοηθάει να ζήσουμε φυσιολογική ζωή και ευχάριστη ζωή και ικανοποιητική ζωή. Η τελειομανία μας έχει πάντα σε αμφιβολία για τον εαυτό μας και δεν μας αφήνει να στεριώσουμε. Εδώ και 2 χρόνια έχω παρατηρήσει αυτή την αιμονή μου σε αγόρια και ιδιαίτερα όταν με φτύνουν. Φέτος κόλλησα με κάποιον από κοντά. Μετά όμως μιλάγαμε μόνο Facebook γιατί έλειπε λόγω δουλειάς για 2-3 μήνες, κάθε μέρα, όλη μέρα, με μηνύματα και μου έλεγε όταν επιστρέψει θα πιούμε καφέ. Να το πάλι το διαδικτυακό κόλλημα. Το οποίο ευδοκιμεί όταν ο άλλος είναι σε άλλη πόλη, σε άλλη περιοχή και είναι δωρεάν και τζάμπα και ανέξοδο συναισθηματικά να μιλάει όλη μέρα με μηνύματα. Και μετά θα έρθει να σου πει: μα εγώ σου υποσχέθηκα κάτι. Προχθές έκανα απόκρυψη έναν τύπο, ο οποίος είχε και ένα πολύ αστείο ψευδώνυμο, ο οποίος κάθισε και έγραψε κάτι σχόλια κάτω από ένα βίντεο. Οι Ελληνίδες, οι οποίες είναι πολύ απαιτητικές και νομίζουν ότι άμα μιλάς μαζί τους θα τις παντρευτείς κιόλας. Συγγνώμη, εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν για 2-3 μήνες ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε στέλνουν καθημερινά μηνύματα, βιντεοκλήσεις, τηλέφωνα μέσω Messenger και επενδύουν χρόνο πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο, αναπόφευκτα το άλλο το πρόσωπο θα δημιουργήσει προσδοκίες. Δεν είναι λόγω κακομαθήματος, τέλος πάντων λόγω του ότι είναι κακομαθημένη μια γυναίκα που θα έχει προσδοκίες αν εσύ επενδύεις τόσο χρόνο και ενέργεια πάνω της. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν γουστάρετε την άλλη, δεν γουστάρετε τον άλλον, δεν θέλετε να κάνετε κάτι, μην του μιλάτε. Μην τον απασχολείτε. Μην περνάτε τον καιρό σας με πρόσωπα τα οποία δεν τα θέλετε. Γιατί μετά θα αποκτήσουν προσδοκίες. Είναι ανθρώπινο, είναι φυσιολογικό. Βέβαια είχε σταματήσει σε κάποια φάση την επικοινωνία και μετά από 5 μέρες τη ξεκίνησε πάλι. Εκεί που σου έκανε ghosting για 5 μέρες, εκεί που είχε εξαφανιστεί για 5 μέρες, έπρεπε να προβληματιστείς. Επίσης ποτέ δεν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Αχ, δεν μίλησατε στο τηλέφωνο και αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Γιατί σου λέει ο άλλος, έχει μερικούς που τα έχουν έτσι στο μυαλό τους. Αν μιλήσω στο τηλέφωνο σημαίνει έχω μιλήσει στα αλήθεια. Ενώ να μιλάμε μηνύματα δεν πειράζει. Πού να καθίσουμε τώρα να αναλύουμε με ποιο ιδιωτικό τρόπο σκέφτεται ο καθής. Με ποιο δικό του ιδιωτικό σκεπτικό. Ότι αν εγώ στέλνω σε μια κόμενα μηνύματα και φωτογραφίες, δεν είναι το ίδιο με το να μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο. Και αν έχω δικιά μου γκόμενα, δεν την απατάω τη φιλενάδα μου, απλώς μιλάω. Κάτι λογικές του παραλόγου. Μου είχε πει ότι κάτι πεζόταν με μια κοπέλα, αλλά είχε σταματήσει. Α, καλά, καλάθια. Μετά αυτός με έσβησε από το Facebook. Φαντάσου, να μην το δει κοπέλα. Βεβαίως, για ποιο άλλο λόγο σε έσβησε. Αφού με εξήγησε ότι θα τα προσπαθήσει με την πρώην και πλησίαζε και ο καιρός να γυρίσει πίσω. Με την πρώην του και πλησίαζε και ο καιρός να γυρίσει πίσω. Και εσύ εκεί κολλημένη, όσο σε έφτιανε τόσο κολλούσες. Αλλά μου έστειλε στα γενέθλια μου μήνυμα στο κινητό. Ω, σου έστειλε μήνυμα στο κινητό στα γενέθλια σου. Μήπως αγαπάει. Τι λέγει η άλλη. Μου έστειλε λέει μήνυμα τα Χριστούγεννα σαν τις, και την πρωτοχρονιά σαν τις συμπεθέρες. Μήπως ήθελε να δει αν το απαντήσω και λοιπά. Ή το έκανε για ξυλαίωση. Δεν μας νοιάζει για ποιο σκοπό το έκανε. Ένας ο οποίος έχει παίξει με τα αισθήματα μας, με τον τρόπο που έχει παίξει,
Τον διαγράφουμε φιλενάδα, δεν κολλάμε και πάνω του και δεν μας νοιάζει. Ρε, μην προσπαθείτε να καταλάβετε ιδιωτικά σκεπτικά. Η λέξη ιδιώτη στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν για κάποιον ο οποίος δεν πήγαινε να ψηφίσει, δεν συμμετείχε στα κοινά. Η λέξη ιδιώτη στα αγγλικά σημαίνει ιδιώτη. Η λέξη ιδιώτη έχει μεταφερθεί στα αγγλικά και έχει την έννοια του ηλίθιος. Εντάξει. Όταν λέω ιδιωτική σκέψη, μιλάω για μοναδική σκέψη, για σκέψη που έχει μόνο εκείνος, που μπορεί να είναι και ηλίθεια. Για σκέψη, τρόπο για σκεπτικό, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους κανόνες της λογικής, η οποία λογική είναι και τετράγωνη, 2 και 2 κάνουν 4. Στα ιδιωτικά σκεπτικά, 2 και 2 κάνουν 5, 7, 8, 19. Μην προσπαθείτε να καταλάβετε με ποιο ιδιωτικό τρόπο σκέφτεται ο άλλος. Δεν θα μπορέσετε, εκτός και αν έχετε και εσείς ιδιωτικό τρόπο σκέψης. Γιατί ενώ το απάντησα δεν το προχώρησε? Όχι, δεν θα σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρουμε. Έχει ιδιωτικό τρόπο σκέψης, δεν μας αφορά. Τον είδα φέτος κανένα δύο φορές έξω στον δρόμο, αλλά δεν έχω δύναμη να τον κοιτάξω στα μάτια, παρά μόνο με την άκρη των ματιών μου. Δεν έχουμε μιλήσει. Και αυτό με εκνευρίζει στον εαυτό μου που την κατάλληλη στιγμή κολώνω. Θέκλα που έθελε ο συγκεκριμένος, θα πήγαινα κατευθείαν δημοσίως και θα του έλεγα: «Έλα ρε! Εσύ είσαι που μιλούσες μαζί μου, μου στέλνεις μηνύματα 3 μήνες ασταμάτητα. Τώρα με βλέπεις και δεν μου μιλάς». Έτσι θα έκανα εγώ. Αλλά πάλι εγώ είμαι και τρελή. Και ίσως έχω και εγώ ιδιωτικό τρόπο σκέψης, δεν ξέρω. Και αυτό με εκνευρίζει στον εαυτό μου που την κατάλληλη στιγμή κολώνω. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος που κολώνεις? Ότι μέσα σου τρέφεις ακόμη την ψευδέστηση ότι μπορεί να κερδίσεις αυτό το ιδιωτικό πρόσωπο. Ιδιωτικό είπα, δεν είπα ηλίθιο. Υπάρχει πιθανότητα να τέλειωσε με την κοπέλα και να ήθελε να γνωριστούμε καλύτερα. Δεν μας κόφτει, δεν μας νοιάζει. Χεστήκαμε. Συγγνώμη που σου απαντώ έτσι. Σου δείχνω με ποιο τρόπο θα ήταν αναμενόμενο και λογικό να σκέφτεσαι αν είχες ψηλή αυτοεκτίμηση. Ότι άνθρωπος που δεν σε θέλει μια, δεν το θέλει χίλιες. Όχι να κάθεσαι να σκέφτεσαι. Μήπως έχεις χάσει ευκαιρία? Ποια ευκαιρία, κόρη? Αν ο άλλος σε θέλει πραγματικά, θα κινήσει γη και ουρανό για να σου το δείξει. Δεν θα το κάνει με ιδιωτικούς τρόπους λειτουργίας. Δεν θα το κάνει με το να μην σου απαντήσει το μήνυμα. Ένας άντρας που σε θέλει, μια γυναίκα που σε θέλει, έρχεται και σου το δείχνει ξεκάθαρα, ξεκούτσουλα που λέμε στην Κύπρο. Μου αξίζει όμως? Κοίταξε, άμα εσύ δεν εκτιμάς τον εαυτό σου, ναι, σου αξίζει. Άμα δεν εκτιμάς τον εαυτό σου, άμα υποτιμάς τον εαυτό σου, άμα δεν θέλεις το καλύτερο δυνατό για το εαυτό σου, ναι, αυτό σου αξίζει. Αποκτώ εμμονές και δεν μπορώ να κοιμηθώ και έχω ψυχοσωματικά συμπτώματα. Γιατί το μυαλό μου συνέχεια γυρίζει, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, μήπως με ήθελε πίσω και δεν του δώσα το και γενικά σε όλα φταίω εγώ. Όχι, δεν φταίσαι σε τίποτα και αυτά που περιγράφεις μοιάζουν με ψυχαναγκασμούς. Και είναι καλή ιδέα να κάνεις ψυχοθεραπεία. Εντάξει. Μετά από αυτή την περιπέτεια μπλέκω σε μια άλλη. Το να μπλέκουμε από μια περιπέτεια τραυματική σε μια άλλη περιπέτεια τραυματική δεν μας βοηθάει να θεραπευτούμε και να βρούμε την αιτία του δικού μας προβλήματος που κολλάμε με όποιους μας φτύνουν, απλώς το μεγαλώνουμε το πρόβλημα. Γνωρίζω ένα γόρι που έχει σχέση και ενώ από την αρχή η συμπεριφορά του δεν ήταν normal, εκεί εγώ να αυτομαστιγώνουμε. Έχεις πρόβλημα, γόρι. Έχεις πρόβλημα. Προσπαθείς συνέχεια να βρεις ακατάλληλους συντρόφους, αδιάθετους, unavailable, μη διαθέσιμους, ίσως για να μην κάνεις σχέση ή γιατί προσπαθείς να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι μπορείς να πάρεις κάποιον που δεν είναι διαθέσιμος, ή μήπως έχεις, αυτά δεν μπορείς να τα πω, θα τα πει ο ψυχολόγος που θα κάνεις ψυχοθεραπεία ή ανάλυση, ή μήπως έχεις αποθυμένα από την παιδική ηλικία που ίσως η μάνα σου δεν σε αποδεχόταν και ήθελε να είσαι τέλεια και ίσως ήταν ίσως τώρα υποθέτω, κάνω υποθέσεις, ίσως ήταν ψυχρή και δεν ήταν στοργική απέναντί σου και έχεις βάλει ένα στοίχημα υποσυνείδητα με τον εαυτό σου να βρεις έναν άνδρα που να μην είναι διαθέσιμος και να μην είναι στοργικός και τρυφερός απέναντί σου και ζεστός, να είναι ψυχρός, αλλά εσύ να τον καταφέρεις. Δεν ξέρω τι, πάντως αυτό δεν σε βοηθάει με τίποτα. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Να σου πω ότι γενικά έχω κατακτήσεις, αλλά πάντα θέλω το παραπάνω. Όχι, πάντα θέλεις αυτό που δεν σε θέλει, όχι το παραπάνω. Αυτό που δεν σε θέλει. Αυτόν που δεν σε θέλει. Με έλκει το ξένο και όταν το γνωρίζω και είναι δεδομένο, το απομυθοποιώ.
Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί υποσυνείδητα να μην θες να δεσμευτείς. Αλλά πάλι δεν θα σου απαντήσω εγώ, θα σου απαντήσει ο ψυχολόγος που θα κάνεις ψυχοθεραπεία. Στη συνέχεια λοιπόν το μαθαίνω. Στην αρχή δεν είχα κολλήσει. Δηλαδή στη συνέχεια έμαθες ότι είχε φιλενάδα. Μάλιστα είχα βγει και με κανένα δυο άλλους. Μετά κόλλησα όμως όταν είδα ότι δεν χώριζε. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα ψυχολογικό που πρέπει να επιληθεί. Να σου πω ότι δεν είχαμε ολοκληρώσει με αυτό το αγόρι. Είχαμε κάνει αρκετά πράγματα γιατί είχαμε βρεθεί μόνοι μας σε σπίτι, αλλά όχι σεξ. Δεν είναι ανάγκη να ολοκληρώσει για να κολλήσει, γιατί δεν είναι σεξουαλικό το κόλλημα, είναι ψυχοπαθολογικό το κόλλημα. Από την ψυχοπαθολογία μα το κόλλημα, δεν είναι αυτό η σεξουαλικότητα. Αυτό έχει κόμπλεξ κατωτερότητα, σύνδρομο κατωτερότητα, νιώθει μειονεκτικά, που δεν έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά, ενώ εγώ έχω. Και όλη αυτή η ιστορία, εδώ και μισό χρόνο, να μαραζώνω. Κατάφερα και έκοψα κάθε επικοινωνία, μετά ξαναξεκινήσαμε. Ήταν απόλυτα χειριστικός, μετά όμως τον έκοψα μέχρι και τώρα μαχαίρι. Αυτός βέβαια με ενοχλεί ακόμα. Τελευταία φορά μου είπε ότι επειδή είχαν απόσταση με την κοπέλα του και τώρα δεν έχουν, επειδή αυτή ήρθε στην ίδια πόλη, θέλει να δει πώς θα πάει και ότι δεν του είμαι αδιάφορη. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτός τι έχει ρε παιδιά, το χρυσό τέτοιο έχει αυτός. Τον νιώθω ότι με ήθελε, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να χωρίσει. Τον έχει στηρίξει η κοπέλα του. Τα έχουν ένα χρόνο και αυτή θέλει να το πάνε σοβαρά. Μου είπε να περιμένω κανένα 2 μήνες και θα χτυπήσει την πόρτα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Κανονική καβάντζα, κανονικότατη και σούπερ κοροϊδία. Ξέρω ότι με κοροϊδεύει και προσπαθώ να προχωρήσω τη ζωή μου. Άρα η λογική σου καταλαβαίνει ότι σε κοροϊδεύει, το συνέστημα σου όμως σε κρατάει εκεί σε αυτή την αρρωστημένη φάση. Αλλά με πιάνει και κλαίω κάτι φορές, νιώθω ματέωση και αναρωτιέμαι κάποιες φορές αν αυτό που ένιωθα με αυτόν τον τύπο είναι έρωτας ή αιμονή. Νομίζω θα σου απαντήσουν όλοι στα σχόλια αιμονή. Δεν είναι έρωτας αυτό το πράγμα, είναι κόλλημα, είναι αιμονή. Είναι ψυχοπαθολογική έλξη. Γιατί εκείνη και όχι εμένα. Αγάπη μου, δεν είχε κάνει με εκείνη. Δεν είχε κάνει με εκείνη. Δεν είχε κάνει με εκείνον. Με σένα είχε να κάνει αυτό το πράγμα. Ο ίδιος άνθρωπος, αν σε ήθελε, μπορεί να μην τον ήθελες. Δεν έχει να κάνει με το ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από σένα. Πρώτα απ' όλα, οι άλλοι αξίζει τα θερμά συλληπιτήρια μας και οι άλλοι, όχι μόνο εσύ, και οι άλλοι. Γιατί ενώ ξέρω πόσο με ποθούσε, δεν χώρισε. Γιατί τόσο θρασίδηλος. Θα σου πω, είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα να το γυρίσουμε και να πούμε αυτός ήταν θρασίδηλος και σε ποθούσε αλλά δεν χώρισε. Αλλά το ερώτημα είναι εξή, το εξής. Αν αυτός χώριζε και ερχόταν σε σένα, εσύ θα το δεχόσουνα. Δηλαδή εσύ θέλεις να πάρεις κάποιον που να χωρίσει μια άλλη για να είναι μαζί σου. Πίστεψε με, είναι βαρύ φορτίο ένας άνδρας να χωρίσει μια άλλη για να είναι μαζί σου. Ή ακόμη και αν δεν τη χωρίσει την άλλη για να είναι μαζί σου και η άλλη πιστέψει ότι την έχει χωρίσει για να είναι μαζί σου, κακόν μπελά φορτώνεσαι. Δεν το θες αυτό το πράγμα. Πίστεψε με, δεν το θες. Και δεν ξέρουμε αν είναι θρασίδηλος, δεν μας ενδιαφέρει τι είναι, μας ενδιαφέρει ότι εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου υγιώς, δεν αγαπάς τον εαυτό σου αρκετά και προσκολάσαι σε αρρωστημένες καταστάσεις. Να σου πω ακόμα ότι μου έλεγε για τις προηγούμενες σχέσεις του από την αρχή της γνωριμίας μας και αυτό μου είχε κάνει αρνητική εντύπωση. Σου είχε κάνει αρνητική εντύπωση, αλλά συνέχιζες, γιατί φαίνεται οτιδήποτε αρνητικό σε κάνει να προχωράς εσύ αντί να σταματάς. Νιώθω ότι δεν μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου, δεν την απολαμβάνω, έχω μπλοκάρει, με πιάνουν τα κλάματα έτσι. Να σας πω ότι αυτό το παιδί είναι γνωστό στο αδερφού μου και δεν τράπηκε να κάνει ό,τι κάνει. Και εγώ έχω μια δουλειά μόνιμη στο δημόσιο και μου είπε την τελευταία φορά ότι θέλει να δει πού θα εργάζομαι του χρόνου, γιατί δεν μπορεί την απόσταση. Δεν είναι καθόλου συμφεροντολόγος αυτός ο άνθρωπος. Καθόλου. Είναι πάρα πολύ συμφεροντολόγος αυτός ο άνθρωπος και πραγματικά έχει ένα πολύ μικροπρεπή τρόπο σκέψης. Και εγώ απορώ με σένα που κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτές τις μικροπρέπειες. Όχι, απορώ, δεν απορώ. Ξέρω γιατί το κάνεις. Γιατί έχεις θέματα με την αυτοεκτίμησή σου. Επίσης θέλει να βρει και αυτός δουλειά. Γενικά προέρχεται από φτωχή οικογένεια, ενώ εγώ όχι. Αν και τα είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν έχω πρόβλημα, εσύ δεν έχει πρόβλημα που αυτό είναι φτωχό. Αυτό έχει πρόβλημα, αυτό νιώθει μειονεκτικά. Επίση, τον είδα μια μέρα
να βγαίνει με την κοπέλα μαζί από το σπίτι του που αυτός μένει με τους γονείς του. Λοιπόν, φίλε Νάδα μου, στο ψυχολόγο, κατευθείαν. Βουρητή στο ψυχολόγο να πας! Τρέχοντας, βουρητή σημαίνει τρέχοντας στα κυπριακά. Βουρητή στο ψυχολόγο. Χρειάζεσαι άμεσα οξία ψυχοθεραπεία. Έχεις πρόβλημα. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Υποτιμάς τον εαυτό σου. Η σχέση σου με τον εαυτό σου είναι μαζοχιστική, είναι σαδιστική. Εσύ ίδια κακοποιείς τον εαυτό σου. Δεν είναι υγιές πράγμα όταν μας φτύνουν να κολλάμε. Είναι αρρωστημένο πράγμα. Ένας άνθρωπος που έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του και έχει υγιή αυτοεκτίμηση, όταν το φτύνουν, σκουπίζεται, φτύνει πίσω και φεύγει. Όχι να κολλάει από πίσω. Σοβαρά τώρα. Και πιστεύω, και θα το πω αυτό και θα κλείσω, ότι μεγάλη ζημιά, τεράστια ζημιά σε αυτόν τον τομέα έχουν κάνει τα σαχλοτράγουδα, τα ερωτικά, τα pop, τα οποία παρουσιάζουν ως μεγάλη έρωτα και μεγάλη αγάπη να προσκολούμαστε με κάποιον που μας έχει φτύσει, προσκολούμαστε σε κάποιον που μας έχει φτύσει, και θεωρείται και καλά μεγάλη υπόθεση καψούρα. Η καψούρα είναι ψυχοπάθεια. Σοβαρά τώρα. Ήρεμα. Τις ερωτικές σχέσεις τις κάνουμε για να είναι η ζωή μας καλύτερη. Δεν τις κάνουμε για να θέλουμε ψυχολόγο μετά. Δεν είναι λόγω της ερωτικής σχέσης που δεν έκανες που θέλεις ψυχολόγο. Το ψυχολόγο ίσως το θέλεις λόγω της ανατροφής σου, ίσως των βιωμάτων σου των παιδικών, ίσως της... δεν μας δίνεις πολλές πληροφορίες. Το γεγονός ότι η οικογένεια σου είναι εύπορη δεν σημαίνει ότι σου έδωσε και μια υγιή ψυχικά ανατροφή. Εντάξει, γιατί τα χρήματα δεν κάνουν τον υγιή ψυχικά άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Δεν υποτιμούμε τα χρήματα. Τα εκτιμούμε τα χρήματα γιατί κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Αλλά από μόνα τους ούτε τα χρήματα, ούτε η μόρφωση είναι πράγματα τα οποία διασφαλίζουν τα παιδιά θα μεγαλώσουν με ένα υγιή ψυχικά τρόπο. Κάτι σου λείπει, κάποια ζημιά έχεις πάθει μεγαλώνοντας. Έχεις αναφέρει μόνο την τελειομανία της μάνας σου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, όλοι μας μεγαλώσαμε με τρόπο που δεν ήταν και τόσο υγιής. Και πήγαμε στο ψυχολόγο μετά και φτιαχτήκαμε. Πήγαινε και εσύ να φτιαχτείς. Δεν σε πήραν τα χρόνια στα 27, αν θες να παντρευτείς. Και θέλω να μου στείλεις ένα email success story. Όχι ότι βρήκες γκόμενο. Ότι πήγες και έκανες ψυχοθεραπεία και έλυσες το πρόβλημα. Καλό βράδυ. Συγγνώμη που θυμώνω, αλλά δεν μπορώ να ακούω τις πράγματα.